Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως τονίσαμε και στην Επιτροπή στη χθεσινή συζήτηση, η ψυχική υγεία είναι τομέας που απασχολεί φυσικά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και όλα τα αστικά επιτελεία, όλες τις αστικές κυβερνήσεις. Και η ιδέα αύξηση του επιπολασμού των ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους, ιδίως μετά την εκδήλωση της πανδημίας του COVID-19 και των μέτρων, των περιοριστικών μέτρων που τη συνόδευσαν, είναι αποκαλυπτική και μάλιστα περιγράφεται και αρκετά γλαφυρά στο κείμενο της συμφωνίας. Και ενώ η κατάσταση είναι έτσι όπως περιγράφεται στο κείμενο της συμφωνίας με τον ΠΟΗ, αυτό όμως που αφήνεται στο κείμενο ασχολίας του είναι ο λόγος για τον οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους είναι σε τόσο δυσανάλογη ανάπτυξη, αφού σήμερα στην Ελλάδα οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων είναι πραγματικά απειροελάχιστες και ο τεράστιος όγκος των ετοιμάτων εξυπηρετείται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε μια εποχή λοιπόν που οι ανάγκες του λαού μεγαλώνουν και αυξάνουν τα αιτήματα για υψηλό επίπεδο σύγχρονης υπηρεσίας ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, το αστικό κράτος έχει εγκαταλείψει τελείως την πρόληψη. Οι τοπικές μονάδες υγείας, τα κέντρα υγείας δεν διαθέτουν ούτε για δείγμα το προσωπικό που θα μπορούσε να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες πρόληψης σε επίπεδο κοινότητας. Έχει παραδώσει την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στην ατομική ευθύνη των γονιών και βέβαια στους ιδιώτες. Και δεν διαθέτει, αλλά ούτε και προτίθεται να αναπτύξει, τις απαραίτητες δημόσιες εξειδικευμένες δομές, για παράδειγμα για τη φροντίδα παιδιών και εφήβων με διαταραχές πρόληψης τροφής ή για τη φροντίδα παιδιών σε επένδυση, θεραπείας ψυχικού τραύματος και άλλα πολλά. Και ο κατάλογος φυσικά είναι μακρύς με όσα σήμερα χρειάζονται και με βάση την ανάπτυξη της επιστήμης που θα μπορούσαν να παρέχονται δωρεάν στο λαό, αλλά λόγω ακριβώς της πολιτικής που υπηρετεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενοι, οι προκάτοχοι κυβερνήσεις, δεν αναπτύχθηκαν και δεν πρόκειται να αναπτυχθούν. Ανταυτόν, συζητάμε σήμερα τη χρηματοδότηση από το κράτος του ΠΟΗ για να αναπτύξει ένα γραφείο για την ποιότητα των υπηρεσιών. Και αναρωτιόμαστε, αλήθεια, ποιον ακριβώς υπηρεσιών? Αυτόν που χρειαζόμαστε για τα παιδιά μας και το κράτος δεν διαθέτει? Αυτόν που χρησιμοποιούν οι γονείς από την τσέπη τους, ακόμη και στην περίπτωση που είναι συνταγογραφημένες οι εξετάσεις? Και εννοείται δεν έχουμε αντίρρηση να συζητήσουμε για την ποιότητα των υπηρεσιών, για τα δικαιώματα των παιδιών που χρειάζονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εξαιτίας των δυσλειτουργιών του συστήματός σας καταπατώνται, αλλά και για όσα μπαίνουν στο κείμενο της συμφωνίας. Όμως τα συζητάμε γνωρίζοντας ότι πρόκειται για ευχολόγια, για ωραία λόγια που απέχουν παρασάγκας από την πραγματικότητα που ζουν οι οικογένειες παιδιών και εφήβων που χρήζουν υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Και ακριβώς με αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε. Και φυσικά δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε με τις παρεμβάσεις μας, αφενός εδώ στην Βουλή, αλλά κυρίως σε επίπεδο κινήματος, υψηλού επίπεδου δημόσιας και δωρεάν υπηρεσίας ψυχικής υγείας, με βασική προτεραιότητα την πρόληψη σε όλα τα επίπεδα, πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με ιδιαίτερη σημασία στην πρωτογενή πρόληψη που συνίσταται στην έγκαιρη αντιμετώπιση των βιολογικών παραγόντων και στην εξάλληψη των κοινωνικών παραγόντων που ευθύνονται για την εκδήλωση της ψυχικής νόσου. Κεντρικό ρόλο στην πρότασή μας διαδραματίζει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, που αποτελεί τμήμα του ενιαίου λειτουργικά κέντρου υγείας, το οποίο θα επιτελεί τη φροντίδα της κοινότητας σε κάθε επίπεδο υπηρεσιών, θα διασυνδέεται με τους χώρους ευθύνης, σχολεία, χώρους εργασίας και πάει λέγοντας, με τους χώρους του ίδιου του συστήματος υγείας πρόνοιας, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα, οικοτροφία και πάει, δημόσιες ιατρικές κλινικές, τα νοσοκομεία και άλλα. Θα καλύπτονται όλες οι ηλικιακές ομάδες και κατηγορίες των ασθενών και θα αξιοποιούνται επιστημονικά, ολόπλευρα, τα επιτεύγματα της επιστήμης. Και φυσικά διαρκής υπεύθυνη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών που θα εξασφαλίζει τη θεραπευτική συνέχεια, την αποτελεσματική θεραπεία και αποκατάσταση. Τρίτον, ιδιαίτερη φυσικά σημασία δίνουμε στην παιδική και εφηβική ηλικία με ανάπτυξη ειδικής υπηρεσίας, τομέα του ενιαίου δηλαδή κέντρου υγείας, το οποίο θα αποτελεί εκείνο το κέντρο από το οποίο θα εκπορεύονται τα προγράμματα πρόληψης και θα εκπονούνται προγράμματα αγωγής υγείας καθολικά για τον πληθυσμό. Από αυτό που θα πορέουν και τα κέντρα πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης για τον εντοπισμό και την καταγραφή των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές και των παιδιών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο, την προετοιμασία και εκπαίδευση των οικογενειών που μεγαλώνουν παιδί με αναπτυξιακή διαταραχή,
την κατοίκον στήριξη των οικογενειών με παιδί με νευροαναπτυξιακή διαταραχή ή αναπηρία και άλλα πολλά. Και φυσικά το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, κύριε Πρόεδρε, ένα-δύο λεπτά δώστε μου. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας θα συνεργάζεται και θα συνδέεται με το Κέντρο Γυναίκας και Παιδιού, όπου η ειδική επιστημονική ομάδα έχει την ευθύνη των οικογενειών με γονείς ασθενείς ή και παιδί με ψυχικά προβλήματα. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είπαμε και χθες στην Επιτροπή, το έχουμε πει και όταν συζητούσαμε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, για την, λειτουργία του υπογραφείου στην Αθήνα, στην Ελλάδα, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι οργανισμός είναι. Τα άλλα κόμματα, όλοι σας, το παρουσιάζετε σε ένα ουδέτερο οργανισμό, που στην πραγματικότητα όμως αποτελεί, στις σημερινές φυσικά συνθήκες, ένα διακρατικό οργανισμό καπιταλιστικών κρατών που αντιμετωπίζει και την υγεία σύμφωνα με τα κριτήρια της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης. Προς τι λοιπόν να συμφωνήσουμε? Με τη χρηματοδότηση ενός γραφείου που θα διεξάγει μελέτες, θα παίρνει μέτρα, θα προτείνει μέτρα αντίστοιχα, ώστε να εφαρμόζεται τι απρόσκοπτα η αντιλαϊκή πολιτική και στον τομέα της ψυχικής υγείας. Γεγονός που σημαίνει ότι οι ανάγκες του λαού δεν χωράνε στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που υποστηρίζει και η κυβέρνηση, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα στα πλαίσια αυτού του συστήματος και πολύ περισσότερο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη σύμβαση.